Πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου σχετικά με την κατανάλωση φρούτων. Τώρα ήρθε καλοκαίρι και θα σας το χαλάσω. Ανήκουν τα φρούτα σε μια φυσική ανθρώπινη τροφή? Τα φρούτα είναι γλυκά, πολύχρωμα, πεντανόστιμα, επειδή στην πραγματικότητα προορίζονται να τρώγονται από τα ζώα και από εμάς. Δελεασμένα λοιπόν από τα φρούτα τα ζώα, τρώνε αυτά τα μέρη των φυτών και διαδίδουν τους σπόρους σε μεγάλο βαθμό στο περιβάλλον, στη φύση. Τα λαχανικά τώρα είναι, να πούμε, πικρά και πρέπει να μαγειρευτούν για να γίνουν βρόσιμα και δεν προορίζονται για να φαγωθούν από τα ζώα και από εμάς. Και τα όσπρια δεν ξέρονται. Αν δεν νιώθετε αυτό που σας λέω, σας ρωτάω, θα μπορούσατε να φάτε ομά φασόλια από το βάζο? Όχι. Και δεν το προτείνω μάλιστα, με τίποτα. Μπορεί και να δηλητηριαστείτε, μπορεί να οδηγηθείτε σε μια εντατική κλινική. Θα το εξηγήσω αυτό στο μέλλον. Αλλά τώρα πάμε στα φρούτα. Τα φρούτα αποτελούσαν μέρος της διατροφής των ανθρωποειδών και των πρώτων ανθρώπων. Πραγματικά. Ωστόσο, μέρος αυτού που χώρισε, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που χώρισε τους ανθρώπους από τους πιο πιθηκοειδείς προγόνους μας, είναι ότι μάθαμε να μαζεύουμε και να κυνηγάμε λιπαρό κρέας. Λέω να μαζεύουμε γιατί συλλέγαμε κρέας στην αρχή που δεν ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί σε σύγκριση με άλλα αρπακτικά. Μαζεύαμε, συλλέγαμε κρέας που είχαν αφήσει άλλα αρπακτικά ζώα. Αυτό λοιπόν, τι σημαίνει για τα φρούτα? Κατέστησε τα φρούτα πολύ μικρότερο μέρος της διατροφής μας. Ιδίως καθώς μεταναστεύσαμε σε ψυχρότερες περιοχές, όπου τα φρούτα ήταν πολύ πιο σπάνια. Τα φρούτα στα οποία είχαν πρόσβαση οι πρόγονείς μας ήταν πολύ μικρότερα. Ήταν πιο ινώδη και πολύ λιγότερο ζαχαρούχα, ας πω. Εδώ είναι το αγαπημένο μου φρούτο, το ροδάκι μου. Και εδώ, στα αριστερά σας, είναι το αρχαίο, το πραγματικό ροδάκινο. Μάλιστα, τονίζεται στην εικόνα σε ποια μέρη της γης ήταν διαθέσιμο. Βλέπετε τη διαφορά του αρχαίου και του, μεταξύ του αρχαίου και του σύγχρονου ροδάκινου. Μάλιστα, έγινε μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν ήταν διαθέσιμο. Πριν λίγα χρόνια άρχισε να γίνεται διαθέσιμο σε περισσότερες περιοχές και τώρα απλά το βρίσκουμε τυχαία στο ψυγείο μας. Κοιτάξτε τώρα και τη διαφορά μεταξύ της αρχαίας μπανάνας και της σύγχρονης μπανάνας. Η πραγματική μπανάνα είναι πολύ ινώδης και έχει σπόρια. Το μεγαλύτερο κομμάτι θα το πετούσαμε. Δεν το τρώγαμε, το φτύναμε. Έτσι καούν και οι ηθαγενείς λαοί, τα μασουλάνε, παίρνουν κάποια λίγα ζάχαρα που έχει η μπανάνα αυτή και τα φτύνουν. Κυρίως βέβαια τρώνε αυτό που είναι πάντα διαθέσιμο στη φύση για ανθρώπους. Κρέας. Άρα, κλείνοντας να πω, σίγουρα υπάρχει σε κάποια φύση, σε κάποιες εποχές, σίγουρα υπήρχε φρούτο, αλλά δεν είναι έτσι όπως είναι το φρούτο που έχουμε σήμερα. Σίγουρα υπήρχαν μερικές περίοδοι για το ανθρώπινο είδος που δεν αγγίξαμε καν φρούτα. Πάρε την εποχή των παγετώνων για παράδειγμα. Και σε κάποιες περιοχές της γης που οι άνθρωποι θριάμβευσαν χωρίς τις ασθένειες του πολιτισμού μας, δεν υπήρχαν καν φρούτα. Αλλά θα πω, εδώ και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι για αρκετούς ανθρώπους η συγκρατημένη κατανάλωση ορισμένων φρούτων είναι μάλλον ακίνδυνη. Ειδικά για υγιείς και νέους ανθρώπους που αθλούνται. Πολλοί όμως άνθρωποι μπορεί να έχουν ευαισθησίες ορισμένα φρούτα και να εκδηλώνονται διαφορετικά, ας πούμε σαν σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου. Τέλος, οι περισσότεροι άνθρωποι πια στις αναπτυγμένες κοινωνίες έχουν λίπος στο σηκώτη και μεταβολικό σύνδρομο και γενικά επηρεασμένη μεταβολική υγεία. Για αυτούς λοιπόν τα φρούτα μάλλον δεν είναι καλή λύση. Το εξηγώ αναλυτικότερα στο επόμενο βίντεο. Ακολουθήστε λοιπόν για περισσότερη και σημαντική πληροφορία για την υγεία σας, γιατί το θέμα φρούτα έχει παρεξηγηθεί πολύ. Ευχαριστώ πολύ.